Κλείσε την πόρτα, σε παρακαλώ. Είστε μόνη, κυρία. Κλείσε την πόρτα, σε παρακαλώ. Ποιος παίζει? Τι απέσιος καιρός απόψε, φυσάει και βρέχει. Κλείσε την πόρτα, δεν ακούς? Δεν μπορώ να υποφέρω αυτή τη μυρωδιά της φορμόλης και του ελάχιστου. Μα σας το είχα πει αυτό. Τον κύριο έπρεπε να τον πάτε αμέσως το παρεκκλήσει. Ναι, αλλά τα παιδιά ήθελαν να κάνουμε την κηδεία στο σπίτι. Και γιατί μένετε ακόμα εδώ, κυρία? Γιατί δεν μετακομίζετε? Ο νοικοκύρης δεν μας αφήνει να φύγουμε. Δεν μπορούμε να τον κουνήσουμε από εδώ. Γιατί έβγαλες το κάλυμα από το κόκκινο καναπέ? Μα έπρεπε να το δώσω για πλήσιμο. Τι να έκανα, κυρία, αφού ο κύριος ξεψύχησε σε αυτό τον καναπέ? Γιατί δεν το βγάζετε έξω? Δεν επιτρέπεται να αγγίξω τίποτα ώσπου να γίνει η καταγραφή. Γι' αυτό κάθομαι εδώ σαν φυλακισμένη. Και στα άλλα δωμάτια ούτε που θέλω να μπω. Γιατί? Για να μνήσεις μου. Δεν θέλω να θυμάμαι τίποτα. Και αυτή η φρικτή μυρωδιά. Ο γιος μου παίζει. Ναι. Δεν του αρέσει εδώ μέσα και πάντα πεινάει. Λέει πως ποτέ δεν χόρτασε φαΐ. Από τότε που γεννήθηκε ήταν αδύναμος. Το παιδί που μεγαλώνει με τον πιμπερό, μόλις κόψει το γάλα, θέλει καλό φαγητό. Γιατί το λες αυτό? Τι του έλειψε? Τίποτα το ιδιαίτερο, αλλά και πάλι εσείς, κυρία, δεν έπρεπε να αγοράζετε πάντα τα φθηνότερα και τα χειρότερα τρόφιμα και να στέλνετε τα παιδιά στο σχολείο με ένα τσάι και μια φέτα ψωμί? Αυτό δεν ήταν καθόλου σωστό. Τα παιδιά μου δεν μου παραπονέθηκαν ποτέ για το φαγητό τους. Αμπά, τι λέτε? Σε εσάς μπορεί να μην είπαν τίποτα. Πού να τολμήσουνε? Αλλά άμα μεγαλώσανε λίγο, έρχονταν σε μένανε στην κουζίνα. Τα οικονομικά μας δεν μας επέτρεπαν. Δεν νομίζω. Εγώ είχα διαβάσει στην εφημερίδα ότι ο κύριος πολλές φορές δήλωνε εισόδημα πάνω από 20.000 κορώνες. Από αυτά τα λεφτά δεν έμεινε δεκάρα. Ναι, βέβαια. Αλλά τα παιδιά είναι καχεκτικά. Η Δεσποινής Γέρντα έκλεισε τα 20 και το κορμάκι της μοιάζει ακόμα με μικρού κοριτσού. Τι είναι αυτά που λες? Καλά, καλά. Να σας ανάψω τη φωτιά, κυρία. Κάνει κρύο εδώ μέσα. Να λείπει. Δεν μας περισσεύουν λεφτά για να τα καίμε. Ναι, αλλά ο γιος σας που διαβάζει όλη μέρα τουρτουρίζει. Γι' αυτό βγαίνει έξω ή παίζει πιάνο, για να ζεσταθεί. Ήτανε πάντα κρυουλιάρης. Πώς και έτσι άραγες? Πρόσεχε τα λόγια σου, Μάργκρετ. Είναι κανείς εκεί έξω? Όχι κανείς. Έχεις την εντύπωση ότι φοβάμαι τα φαντάσματα? Πού να ξέρω, κυρία. Εγώ πάντως δεν θα μείνω για πολύ. Ήρθα κάποτε, λες και το έχει η μοίρα μου, να προστατέψω αυτά τα παιδιά. Όταν είδα πόσο άσχημα φερόσασταν στους υπηρέτες, ήθελα να φύγω. Δεν μπορούσα όμως ή δεν μου το επιτρέψατε. Τώρα που παντρεύτηκε η Δεσποινής Γέρντα, έληξε η αποστολή μου και σε λίγο θα είμαι ελεύθερη να σας αφήσω. Σε λίγο, όχι αμέσως. Δεν καταλαβαίνω λέξη από όσα μου λες. Όλος ο κόσμος ξέρει πόσο θυσιάστηκα για τα παιδιά μου, πόσο φρόντισα το σπίτι μου και πόσο ανταποκρίθηκα στις υποχρεώσεις μου. Είσαι η μόνη που με κατηγορείς, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Φύγε όποτε θέλεις. Όταν τα παιδιά τακτοποιηθούν, σε αυτό το διαμέρισμα δεν πρόκειται να χρειαστώ κανέναν υπηρέτη. Κυρία, σας εύχομαι κάθε καλό. Τα παιδιά είναι από τη φύση τους αχάριστα και τις πεθερές δεν τις υπολογίζει κανείς αν δεν είναι η τσέπη τους γεμάτη, εννοείται. Μην ανησυχείς. Έχω λεφτά για να καλύψω τα έξοδά μου. Ακόμα και για να τους βοηθάω στο σπίτι. Εξάλλου, ο γαμπρός μου δεν είναι σαν τους άλλους. Αμπά. Ακριβώς. Δεν με βλέπει σαν πεθερά, αλλά σαν αδερφή. Για να μη σου πω, σαν φίλη. Δεν έχεις άδικο που απορείς. Ωστόσο, εγώ τον συμπαθώ τον γαμπρό μου. Έτυχε να είναι καλός και του αξίζει. Ο άντρας μου δεν τον συμπαθούσε, για να μην πω ότι τον ζήλευε κιόλας. Τον ζήλευε πολύ. Μου έκανε την τιμή να με ζηλεύει, παρόλο που δεν είμαι πια τόσο νέα. Είπες τίποτα? Όχι, δεν μίλησα. Μου φάνηκε όμως σαν να έρθει κάποιος. Ο Φρέντρικ είναι, γιατί τον ακούω που βύχει. Να μην ανάψω τη φωτιά. Δεν χρειάζεται.
Κυρία, μέσα σε αυτό το σπίτι και πάγωσα και πείνασα. Ας είναι. Τώρα όμως δώστε μου ένα κανονικό κρεβάτι να κοιμάμαι. Είμαι γριά και με πονάνε τα κόκαλά μου. Τώρα μου το λες αυτό. Τώρα που θα φύγεις. Σωστά, το ξέχασα. Αλλά για το καλό του σπιτιού κάψτε τα σεντόνια μου. Σε αυτά τα σεντόνια πλάγιασαν και ξεψύχησαν ανθρώποι. Κάνετε το για να μην τροπιαστείτε σε αυτόν που θα έρθει μετά από μένα, ναι. Α, ναι, έρθει και κανείς. Δεν πρόκειται να έρθει κανείς, σου είπα. Αν έρθει πάντως, δεν πρόκειται να καθίσει. 50 υπηρέτριες χτύπησαν την πόρτα και όλες έφυγαν τρέχοντας. Γιατί ήταν αχάριστες. Τέτοιες είσαστε όλες σας. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, λοιπόν. Η σειρά σας τώρα, κυρία. Ο καθένας με τη σειρά του, έτσι είναι. Πάψε, επιτέλους. Τέλειωσες. Ναι. Σε λίγο όμως. Πιο γρήγορα και από ό,τι φαντάζεστε. Κλείσε την πόρτα, σε παρακαλώ. Γιατί? Τι τρόπος είναι αυτός? Τι θέλεις? Μπορώ να καθίσω και να διαβάσω εδώ? Κάνει πολύ κρύο στο δωμάτιό μου. Πάντα κρυώνεις εσύ. Όταν κάθεσαι και δεν κινείσαι, κρυώνεις περισσότερο. Τελείωσε η καταγραφή. Γιατί ρωτάς? Δεν περιμένεις να περάσει πρώτα το πένθος? Δεν τον πεθείς εσύ τον πατέρα σου? Ναι, αλλά καλά είναι εκεί που βρίσκεται. Εύχομαι να βρει και γαλήνη, να ηρέμησε επιτέλους η ψυχή του. Αυτό όμως δεν με εμποδίζει να μάθω σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Αν θα καταφέρω να πάρω το πτυχίο μου χωρίς να δανειστώ... Ο πατέρας σου δεν άφησε τίποτα. Αυτό το ξέρεις πολύ καλά. Ίσως κάποια χρέη. Κάτι όμως αξίζει η επιχείρησή μας. Και τι σώει η επιχείρηση είναι αυτή χωρίς αποθήκη, χωρίς εμπορεύματα... Δεν το καταλαβαίνεις. Ναι, αλλά η επιχείρηση, η φίρμα, οι πελάτες... Και τι θα πουλήσεις, τους πελάτες? Γιατί όχι? Πήγε σε δικηγόρο. Ωραία πενθείς τον πατέρα σου. Μην το παίρνεις έτσι. Αλλά ας τα πάρουμε ένα-ένα τα πράγματα. Πού είναι η αδελφή μου και ο γαμπρός μου? Χτες επέστρεψαν από το ταξίδι του Μέιτος και πήγαν σε μια πανσιόν. Εκεί τουλάχιστον θα χορτάσουν φαγητό. Όλο για το φαΐ μιλάς. Τι παράπονο έχεις εσύ για το φαΐ μου? Κανένα. Πες μου σε παρακαλώ κάτι. Τώρα τελευταία που ζούσαμε χωριστά με τον πατέρα σου και εσύ είχες μείνει κοντά του στο σπίτι, έτυχε να σου πει τίποτα για τις δουλειές του? Τίποτα το ιδιαίτερο. Και πώς εξηγείς το ότι δεν άφησε ούτε δεκάρα, παρόλο που τα τελευταία χρόνια δήλωνε 20.000 κορώνες εισόδημα? Δεν ξέρω τίποτα για τις δουλειές του πατέρα. Έλεγε πάντως ότι το σπίτι του είχε κοστίσει πολύ ακριβά. Προτού πεθάνει, πλήρωσε ένα σωρό λεφτά για τα καινούργια μας έπιπλα. Α, ώστε έτσι. Λες να είχε χρέη? Δεν ξέρω. Ίσως, παλιά. Αλλά τα είχε εξεχρεώσει. Και πού πήγαν τα λεφτά? Άφησε διαθήκη? Εμένα πάντως... Με μισούσε. Απειλούσε ότι θα με αφήσει στο δρόμο. Είναι δυνατόν να έκρυψε πουθενά τα χρήματά του? Είναι κανείς εκεί έξω? Όχι, δεν νομίζω. Τώρα τελευταία ανησυχώ με όλα αυτά. Την κηδεία, την επιχείρηση. Ξέρεις πως η αδερφή σου και ο γαμπρός σου θα έρθουν να μείνουν σε αυτό το διαμέρισμα. Γι' αυτό καλά θα κάνεις να βρεις κάποιο δωμάτιο στην πόλη. Ναι, το ξέρω. Δεν το συμπαθείς τον γαμπρό σου? Μου είναι αδιάφορος.
Γιατί? Πρόκειται για ένα εξαιρετικό νέο. Και πολύ αξιόλογο μάλιστα. Φρόντισα να το γνωρίσεις καλύτερα γιατί το αξίζει. Ναι, αλλά ούτε και εκείνος με συμπαθεί ιδιαίτερα. Εξάλλου φέρθηκε άσχημα στον πατέρα. Και ποιος έφταιγε? Ο πατέρας δεν ήταν κακός. Απά! Τώρα ακούω βήματα εκεί έξω. Κάποιος είναι. Άναψε τις λάμπες, αλλά όχι όλες. Μόνο δύο. Δεν μπαίνεις το πορτρέτο του πατέρα σου στο δωμάτιό σου? Αυτό που κρέμεται εκεί στον τοίχο? Για ποιο λόγο? Δεν μου αρέσει. Έχει άσχημο βλέμμα. Δεν συμφωνώ. Κατέβασέ το από εκεί πάντως και εσύ που τα εκτιμάς όλα, πάρτο στον Χαρίζο. Ναι, αυτό θα κάνω. Η Γέρντα και ο Άξελ είπαν ότι θα έρθουν. Θες να μείνεις να τους δεις? Όχι, δεν έχω καμιά όρεξη. Πάω στο δωμάτιό μου. Θέλω μόνο να ανάψω λίγη φωτιά στη σόμπα μου. Δεν έχουμε λεφτά για να τα καίμε. Αυτό το τροπάρι το ακούω εδώ και 20 χρόνια. Για τα νόητα ταξίδια στο εξωτερικό όμως έφταναν και παραέφταναν τα λεφτά μας. Ακόμα και για τα φαγητά στο εστιατόριο που στοίχιζαν 100 κορώνες. Δηλαδή όσο κάνουν 4 δέματα ξύλα. 4 δέματα ξύλα για ένα γεύμα. Τι βλακίες είναι αυτές? Ναι, κάτι δεν πήγαινε καλά εδώ μέσα. Αλλά τώρα τελειώσαμε. Να ξεμπερδεύουμε και με τις υποθέσεις μας. Τι εννοείς? Εννοώ με την καταγραφή και όλα τα άλλα. Ποια άλλα? Τα χρέη και τους απλήρωτους λογαριασμούς μας. Α, έτσι. Στο μεταξύ, μπορώ να αγοράσω κανένα μάλινο πουλόβερ? Πώς σου ήρθε τώρα αυτό? Αντί να σκεφτείς πώς θα αρχίσεις να βγάζεις δικά σου χρήματα. Όταν αποκτήσω το δίπλωμά μου. Να δανειστείς τότε, όπως κάνουν όλοι. Και ποιος θα θέλει να μου δανείσει εμένα χρήματα? Οι φίλοι του πατέρα σου. Δεν είχε φίλους. Ένας άνθρωπος που σέβεται τον εαυτό του δεν έχει φίλους, αφού οι φιλίες απαιτούν συνεχείς κολακίες. Τι σοφός που είσαι. Αυτά θα τα έμαθε σίγουρα από τον πατέρα σου. Ναι, ήταν σοφός. Που κάποτε όμως την πάτησε κι αυτός. Μπα, τι ακούω. Μήπως σκέφτεσαι να παντρευτείς? Να μου λείπει. Να πάρω γυναίκα για να χαίρονται την παρέα της οι Εργένιδες. Να προσφέρω νόμιμη κάλυψη σε σουφραζέτα. Να εφοδιάσω τον καλύτερό μου φίλο με ερωμένη, δηλαδή τον χειρότερο εχθρό μου, και να γίνω περίγελος όλων. Δεν έχω τέτοια πρόθεση. Τι είναι αυτά που λες? Πήγαινε σε παρακαλώ στο δωμάτιό σου. Αρκετά. Φτάνει για σήμερα. Έχεις πιει? Πάντα πίνω λίγο. Κάνει καλό στο βήχα μου και μου κόβει και την πείνα. Πάλι σου φταίει το φαγητό? Καθόλου. Αλλά είναι πολύ ελαφρύ. Σαν να τρως αέρα κοπανιστό. Φύγε! Ή βάζεις τόσο πολύ αλάτι και πιπέρι στο φαΐ που χωνεύεται αμέσως. Είναι σαν να λέμε πικάντικος αέρας. Μου φαίνεται πως είσαι μεθυσμένος. Φύγε από εδώ. Εντάξει, καλά, φεύγω. Κάτι ήθελα να πω ακόμα. Αλλά άστο για αύριο. Ναι.